Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης προετοιμάζεται κάτι διαφορετικό και πιο εντυπωσιακό από ό,τι ήταν. Είναι μια πολύ διαφορετική μορφή του μουσείου. Ναι. Ένας νέος τρόπος, τελείως βιωματικός, τελείως διαδραστικός. Ο επισκέπτης απλά δεν θα βλέπει τα εκθέματα, αλλά θα συμμετέχει μέσα στην ιστορία, στην περιήγηση. Διάδραση δηλαδή σε πάρα όλο πολύ το είναι. Διάδραση ακριβώς, εξοπλισμένο με πολύ σύγχρονα ψηφιακά μέσα, όπου πάντα στόχο έχει τη σύγκριση και την αποτύπωση και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης, της Ελλάδος και συγκριτικά με όλη την Ανατολική Μεσόγειο, που είναι και η βασική ιδέα και βασικός στόχος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Στοχεύουμε μέσα από αυτή, είναι μια δράση που, όπως σας είπα, χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Κρήτης για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη, την προστασία του περιβάλλοντος και αναφέρομαι στους οικοτόπους και στη βιοποικιλότητα που τόσο μεγάλη σημασία έχουν για την επιβίωση και εμάς των ίδιων, έτσι, σαν ανθρώπινο είδος, γιατί είμαστε μέρος αυτής της βιοποικιλότητας. Ως προς το κομμάτι των θεματικών, θα δούμε κάτι καινούριο ή ενισχύονται Θα εμπλουτιστούν οι ήδη υπάρχουσες και θα μπουν πολύ περισσότερα καινούργια πράγματα όπου θα αναδεικνύουν, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, νομίζω είναι και σε αυτό που δείχνει τώρα αυτή τη στιγμή τα στιγμιότυπα. Ναι. Στο επίπεδο, στο ισόγειο, στο επίπεδο 0, όπως λέμε εμείς στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένας ολόκληρος διάδρομος, κοντά στα 400 τετραγωνικά, θα είναι αφιερωμένος σε όλα τα είδη των οργανισμών που μπορεί κανείς να βρει στην Κρήτη. Και μέσα από εκεί θα είναι με έναν ψηφιακό τρόπο δοσμένα, ώστε ο κόσμος να μπορεί να αλληλεπιδρά και να μάθει για όλη αυτή την πλούσια πανίδα και χλωρίδα που έχει το νησί μας. Και αυτό θα το βλέπει προφανώς συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές, όπως σας είπα, αναφερόμενος κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο. Πέρα από το κομμάτι της διοίκησης και όλων των εμπλεκόμενων, που ούτως ή άλλως ήθελαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης να αλλάζει εσωτερικό, εντός εισαγωγικών, το ξαναβάζω. Πήρατε αυτό το σφιγμό και από τον κόσμο, δηλαδή σας έλεγε ότι πρέπει να δούμε και κάτι διαφορετικό ή μετά από τόσα χρόνια και συχνής επισκεψιμότητας, εγώ ας πούμε μπορεί να έχω έρθει και 10 φορές από όταν ήμουν μικρός. Θέλω να σας πω ότι υπήρχε και αυτή η ανάγκη του κόσμου να δει και κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι πως ναι, δεν μας έχουν εκφράσει αυτό το ότι βαρεθήκαμε να βλέπουμε. Όχι ότι κούραζε, προς Θεού, δεν το λέω προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο της Κρήτης γενικότερα μας έχει αγαπήσει πάρα πολύ, μας έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ που πλέον νομίζουμε ότι είμαστε ένα κεντρικό σημείο, ένα σημείο point της πόλης του Ηρακλείου για όλους. Δική μας ανάγκη ήταν να δώσουμε κάτι παραπάνω στον κόσμο, να δείξουμε αυτές τις ομορφιές και την ανάγκη που χρειάζεται, που έχουμε για να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να μάθει πού ζει και τι χρειάζεται να κάνει για να συνεχίσουμε να ζούμε. Γιατί η αλήθεια είναι με την πορεία που έχουμε ακολουθήσει και με τους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε ή διαχειριζόμαστε το περιβάλλον, πολύ πιθανό είναι πολύ σύντομα, και αυτό μιλάμε τώρα σε εξελικτικό χρόνο και όχι έτσι στον χρόνο μιας ανθρώπινης ζωής, το ανθρώπινο είδος να εξαφανιστεί. Ωραία, οπότε... Αυτό που το πάτε. Οπότε καλό είναι να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο, να μαθαίνει ο κόσμος ποια είναι τα σημαντικά πράγματα, ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, ώστε να τα προστατεύσουμε, να τα αναδείξουμε και να μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε μαζί με αυτά. Διάδραση, πληροφόρηση, ενημέρωση, διασκέδαση για μικρά παιδιά που μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουν και γίνονται αποδέκτες πολλών πληροφοριών που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και τη φύση. Περιμένατε ότι το μουσείο μετά από τόσα χρόνια θα είχε συνδεθεί τόσο πολύ με τον τόπιο πληθυσμό, τους κριτικούς, θα τους ήταν απαραίτητο ή ακόμα και το κομμάτι της επισκεψιμότητας, γιατί νομίζω είχε κάποιους συγκεκριμένους δείκτες αριθμούς όσον αφορά το αρκετά υψηλούς όσον αφορά τον κόσμο. Ευελπιστούσαμε και ευτυχώς έγινε. Ευελπιστούσαμε ότι θα μας αγκαλιάσει το νησί, θα μας αγκαλιάσει η πολιτεία και ο κόσμος, ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό που εμείς θέλουμε και έχουμε προς τον κόσμο αυτό. Αυτή τη στιγμή το μουσείο, προφανώς είναι κλειστό λόγω των καταστάσεων του κορονοϊού, θα ανοίξει στις αρχές του επόμενου μήνα. Με βάση 1η Ιουλίου, δηλαδή αρχές Ιουλίου, κάπου εκεί. Έχουμε ανακοινώσει στον κόσμο ότι θα άνοιγε 20 του Ιούνιου. Από τις 15 και μετά δίνεται η δυνατότητα να ανοίξουν τα μουσεία. Εμάς είναι λίγο ιδιότυπο το καθεστώς διαχείρισης
Και για λόγους που δεν έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται να αναφερθούν σε αυτό, θα ανοίξουμε την 1η του Ιούλη. Μπορεί να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτούς τους γραφειοκρατικούς κοπέλους και να ανοίξουμε λίγο νωρίτερα, όπως είχαμε αρχικά στοχεύσει στις 20 του Ιούνιου. Αλλά ουσιαστικά θα δώσουμε τη δυνατότητα στο κοινό να ξαναμπεί στο μουσείο από την 1η του Ιούλη. Οι εργασίες που ξεκίνησαν την προηγούμενη Παρασκευή θα κρατήσουν αρκετό καιρό, θα κρατήσουν περισσότερο από ένα χρόνο. Σύμφωνα με την ανάδοχη εταιρεία, θα προσπαθήσει πιέζοντας τις εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το μουσείο θα είναι κλειστό, θα είναι ανοιχτό. Θα είναι επισκέψιμο, θα μπορεί να δει όχι μόνο αυτά που έβλεπε πριν, αλλά και πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς συνεχώς. Και θα το χρησιμοποιήσουμε και ως ένα σημείο για να μάθει ο κόσμος πώς φτιάχνεται ένα σύγχρονο μουσείο φυσικής ιστορίας. Δηλαδή θα το βλέπει να δημιουργείται μέρα με την ημέρα. Μάλιστα. Κύριε Πουλακάκη, ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να επισημάνετε κάτι έτσι που χρήζει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν συμβάλει στην όλη αυτή την ιστορία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και την χρηματοδότηση που πήραμε από την Περιφέρεια Κρήτης σε πρώτη φάση, γιατί όπως σας είπα, είναι μια μουσιολογική μελέτη η οποία αφορά το σύνολο του μουσείου, αλλά αυτό το έργο αφορά μόνο το 1/3 από τις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Ευελπιστούμε οι υποσχέσεις που έχουμε από την Περιφέρεια Κρήτης να υλοποιηθούν και να μπορέσει πραγματικά το Ηράκλειο, η Κρήτη, η Ελλάδα να αποκτήσει ένα κόσμημα, γιατί θα είναι ένα κόσμημα το μουσείο αυτό, στα πρότυπα όχι μόνο τα ελληνικά, αλλά σε ευρωπαϊκά και σε παγκόσμιο επίπεδο, που θα ανοίξει νέους δρόμους και για τον τουρισμό και για την επιστήμη στην πόλη μας.